Δυστυχώς για ακόμη μια φορά βλέπουμε το λιανεμπόριο και την εστίαση να πληρώνουν το μάρμαρο και να εργαλειοποιούνται από την κυβέρνηση για την προστασία των ανεμβολίαστων. Με αυτό το κοινό μήνυμα ξεκαθάρισαν την αντίθεσή τους μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα τσάνελ το βράδυ της Τρίτης, ο γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Γιάννης Κελγιώργης, αλλά και ο πρόεδρος των καφεσιθοπολών ομού Καβάλας Γιώργος Βαφίδης. Το λιανεμπόριο από την αρχή της πανδημίας έχει αντιμετωπίσει με εξαιρετική σοβαρότητα την υγειονομική κρίση, τηρώντας ευλαβικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Άλλωστε, κύριε Τζεμιδάκη, όλοι έχουν συμφωνήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι ουδέποτε το λιανεμπόριο δεν αποτέλεσε εστία μετάδοσης για τον COVID-19. Ναι. Και κανείς στο παρελθόν δεν τόλμησε να αμφισβητήσει το ασφαλές περιβάλλον όλων των επιχειρήσεων. Ανταυτού, σήμερα δεν σας κρύβω ότι μας εξέπληξαν δυσάρεστα οι ανακοινώσεις του κυρίου Πλεύρη. Έχουμε πλέον εργαλειοποιηθεί. Μοχλός πίεσης. Σε αυτό το εργαλείο έχει εξελιχθεί η εστίαση. Οπότε ένας ακόμα τρόπος για να πιεστεί ο κλάδος και να γίνει στην κυριολεξία ένας ελεγκτικός μηχανισμός στα χέρια της κεντρικής διοίκησης είναι να μπούμε στη διαδικασία να τηρήσουμε και αυτούς εδώ τους νέους κανονισμούς. Επιπρόσθετα για τα μέτρα, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κάνοντας λόγο πως θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν μέτρα στήριξης στις επιχειρήσεις. Με βάση τα μέτρα, μεταφέρεται ένα τεράστιο κόστος από την πολιτεία στις επιχειρήσεις. Όταν λέει κάνουμε έλεγχο για το rapid test, είτε σε εμπορικό κατάστημα είτε στο εστιατόριο, σημαίνει ένα υπάλληλο που παίρνει αυτή τη δουλειά. Τους υπάλληλους κάνει λεφτά, πρέπει να πληρωθεί. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να δει με ποιο τρόπο στηρίζει τις επιχειρήσεις, ειδικά τις πολύ μικρές, να αντέξουν αυτό το βάρος. Και την ίδια στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε το παράπονό μας. Για άλλη μια φορά καλούνται οι επιχειρήσεις να πάρουν το βάρος αυτό, ενώ την ίδια στιγμή δεν ακούμε να υπάρχει το ίδιο μέτρο στα λεωφορεία, όπου και δεν ζητείτε καν rapid test, στο μετρό, στα σούπερ μάρκετ. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η εστίαση υπερμετάδοσης είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι η χώρη όπου συγκεντρώνουν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός. Άρα επομένως εκεί που προσέχουν και υπάρχουν υγειονομικοί κανόνες των αποστάσεων με χρήση μάσκας, είναι πάλι υπερβολική και εμένα με εξέπληξε το γεγονός πάλι που ενοχοποιείται η εστίαση, η οποία πραγματικά έχει δείξει ότι δεν συμμετέχει τόσο πολύ στην διασπορά της νόσου. Βέβαια, ο συνωστισμός που παρατηρείται σε μπάρ ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες και μάλιστα σε νεολαία, η οποία νεολαία ναι μεν μολύνεται, δεν κινδυνεύει αλλά διασπείρει, είναι ένας πολύ ισχυρός κρίκος διασποράς, εκεί μπορούσε να μπουν κάποιοι κανόνες. Επίσης μου κάνει κατάπληξη το γεγονός ότι μένει έξω και η εκκλησία. Η εκκλησία και ο συνωστισμός που παρατηρείται ειδικά σε κάποιες εορτές είναι και αυτός δημιουργεί εστίες υπερμετάδοσης. Παράλληλα, τον φόβο και την αβεβαιότητα των επαγγελματιών σε λιανεμπόριο και εστίαση στην ύπαρξη ενός ακόμη lockdown μετά από την αύξηση των κρουσμάτων, παρά τις διαβεβαιώσεις τελεχών της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξει αυτό, μετέφερε στο ράδιο 1 στους 90,5 ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Κοιτάξτε, είναι σαφές και έχουν απόλυτο δίκιο οι συναδελφοί μου. Οι κλάδοι τόσο του λιανικού εμπορίου όσο και της εστίασης εργαλειοποιούνται. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τους κάνει μοχλούς πίεσης. Κοιτάξτε, η αύξηση των κρουσμάτων στα επίπεδα που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ, ξεπερνώντας τις 6.000 νέα κρούσματα, σαφώς μας βάζει στη σκέψη μας. Μάλιστα έχουμε και επέτειο της έναρξης του περσινού lockdown του πεντάμινου για την εστίαση και του τρίμηνου, τετράμινου για το λιανικό εμπόριο. Και βεβαίως μας φοβίζει, γιατί για το λιανικό εμπόριο έρχεται αυτή η περιορισμή εν μέσω των ενδιάμεσων εκτόσεων που οι επαγγελματίες του κλάδου, οι έμποροι προσπαθούν να ισοσκελίσουν, αν θέλετε, αν ισοσκελίζεται. Κατά την άποψή μου είναι δύσκολο να ισοσκελιστεί. Αλλά τόσο να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση με προσφορές σε τιμές κόστος, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ρευστότητα.